Να προλάβουν μια πιθανή κατάρρευση από την οποία απειλείται κάθε στιγμή το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου Πλάντζια θα επιγυρίσουν οι αρμόδιε υπηρεσίε τη αντιπεριφέρεια Χανίων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Μετά από στασιμότητα τουλάχιστον 4 ετών, δρομολογούν την αποκατάστασή του. Το είχε χτυπήσει ένα κεραυνό. Ε, είχαμε υποστεί πολλέ φορέ και μέσα στην Εκκλησία, τι οποίε αντιμετωπίσαμε όσο ήταν δυνατόν και αντιμετωπίζουμε ακόμα και είχαμε. Και πριν την κακοκαιρία είχαμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίε για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αποκατασταθεί το καμπαναριό γιατί παρουσίαζε πολλές φθορές. Μετά την πτώση κεραυνού στο καμπαναριό το 2019, οπότε και άρχισε η αποκόλληση σοβάδων και λίθινων τμήματων, ο Δήμος προχώρησε στην τοποθέτηση καλοσιά για την προστασία και την ασφάλεια των διερχόμενων. Κινδυνεύει, γιατί αν κοιτάξετε και έχουν ήδη αποκολληθεί κάποια κομμάτια και έχουν πέσει τα οποία τα έχουμε ε, βγάλει και είναι ακόμα κομμάτια που κρέμονται στην ουσία στον αέρα. Παρά την επικίνδυνοτητα, τα χρόνια που προηγήθηκαν, οι ενέργειες τη Ενωρία, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφο για να προχωρήσουν. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτη, ε, έχει γίνει μία προμελέτη με τον κύριο Προ, Προβιδάκη. Την είχαμε καταθέσει και προχωρούσαμε, αλλά προχωρούσαμε σχετικά με ρύθμους χελώνα, να το πούμε έτσι. Και τώρα σιγά σιγά δρομολογούνται οι εξελίξει και κάτι, γίνεται, κάτι φαίνεται θετικό. Αυτή τη φορά οι συναρμόδιε υπηρεσίε συμφώνησαν στην υπογραφή προγραμματική σύμβαση προπολογισμού 59.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα περιφερειακής Ανάπτυξη περιφέρειας Κρήτη. Όπω ανακοινώθηκε, η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ τη Ενωρία του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, τη Ιερά Μητρόπολη Κιδονία και Αποκορώνου, του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Περιφέρεια Κρήτη και του Πολυτεχνείου Κρήτη, με αντικείμενο ερευνητικέ εργασίε και διερεύνηση βέλτιστων λύσεων αποκατάσταση ενίσχυση φέροντο οργανισμού του καμπαναριού του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σπλάντζια. Είναι χτίσμα του 50, του 56 συγκεκριμένα, του 1956 και οι, οι είχαν αρχίσει και δείχνανε. Χτισμένο το 1320 από την αδελφότητα του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών του Χάνδακα μετά την κατάκτηση των Χανίων από του Οθωμανού το 1645, ο ιερό ναό Αγίου Νικολάου μετατράπηκε σε τζαμί, οπότε και ανεγέρθηκε στην νοτιοδυτική γωνία εντυπωσιακό μιναρές. Το 1918 μετατράπηκε σε Ορθόδοξο ναό προ τιμή του Αγίου Νικολάου, που είναι ο μοναδικό ναό στην Ελλάδα που έχει καμπαναριό και μιναρέ.